Ένας σημαντικός τομέας της ελληνικής αστυνομίας είναι η τροχέα. Οι υπηρεσίες της προσφέρουν καθημερινά σημαντικό έργο. Το προσωπικό της τροχέας βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους όλης της χώρας για να συμβάλλει με την παρουσία και τη δράση του στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά τα στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου του 2019 στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα. Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώθηκαν 45 τροχαία ατυχήματα έναντι 50 και ειδικότερα 9 θανατηφόρα τροχαία έναντι 1 το 2018. 6 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 10 του 2018, 30 ελαφρά τροχαία ατυχήματα έναντι 39 του 2018. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 66 παθόντες έναντι 77 του 2018. Ειδικότερα καταγράφηκαν 9 νεκροί έναντι 1 του 2018, 5 βαριά τραυματίες έναντι 13 του 2018 και 52 ελαφρά τραυματίες έναντι 58 του 2018. Η Υπηρεσία Τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το δικό δίκτυο. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Αύγουστο του 2019 βεβαιώθηκαν συνολικά 7.091 παραβάσεις, από τις οποίες οι 2.901 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις και καταγράφονται ως ακολούθως: 1.765 για υπερβολική ταχύτητα, 174 για οδήγηση υπό την επήρεια υνοπνευματόδους ποτού, 201 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 40 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη, 283 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 284 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 86 για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 38 για αντικανονικό προσπέρασμα, 18 για φθαρμένα λάστιχα, 9 για αντικανονικούς ελιγμούς και 3 για παραβίαση προτεραιότητας. Εκατοντάδες προληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται κάθε μέρα με σκοπό να περιοριστούν οι επικίνδυνες παραβάσεις που αποτελούν την κυριότερη αιτία των τροχαίων ατυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων. Η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οδήγηση χωρίς κράνος ή ζώνη ασφαλείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μια σειρά άλλων σοβαρών παραβάσεων βρίσκονται στο στόχαστρο της τροχέας. Η ελληνική αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει μαθαίνω να εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος. Όταν οδηγώ, δεν έχω καταναλώσει υνοπνευματώδη ποτά. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας. Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και φορώ ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος. Δεν κάνω αντικανονικό προσπέρασμα, δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, σταματώ στο στόπ και δίνω προτεραιότητα. Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ, δίνω προτεραιότητα στους πεζούς, σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Παράλληλα, η τροχέα, μέσα από τις υπηρεσίες ενημέρωσης της ελληνικής αστυνομίας, παρέχει χρηστική πληροφόρηση στους πολίτες για τα κυκλοφοριακά προβλήματα, την κατάσταση του οδικού δικτύου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις εκτροπές της κυκλοφορίας, τις εναλλακτικές διαδρομές και μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην ομαλή και ασφαλή μετακίνησή τους.